Ένα από τα λιγοστά αρχοντικά μνημείο αστική αρχιτεκτονική τη Τρουκρατία στη Χαλκίδα που σώζονται πλέον στον ιστορικο οικοδομικό ιστό τη πόλη είναι η Οικία Πέδων, στην ομώνυμη οδό στην ιστορική συνοικία του Κάστρου. Τα στοιχεία στο υποθυκοφυλάκιο τη πόλη φτάνουν μέχρι το 1881, χρονιά που ο στρατιωτικό Κωνσταντίνο αγόρασε την κατοικία από τον Ιωάννη Νιώτη για τρόπο την κοιμή. Μετά το 1910 και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ερχοντικό μετατράπηκε σε ξενοδοχείο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου χρησιμοποιήθηκε σαν γυναικείες φυλακές. Στη συνέχεια δε στέγασε το εκκλησιαστικό ορφανοτροφείο Χαλκίδας, οπότε και υπέστη τις μεγαλύτερες φθορές μέχρι περίπου το 1950. Από το 2018, η προϊσταμένη τη Εφορή Αρχαιοτήτων Νέβια, Αγγελική Σίμωση, ξεκίνησε τι διαδικασίε αναστήλωση του κτηρίου με όλε τι απαιτούμενε μελέτε και έτσι σήμερα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο Χαλκιδέων, το έργο μπαίνει σε στάδιο υλοποίηση. Έχουμε την ευκαιρία να υπογράφουμε την ένταξη, την πράξη χρηματοδότηση δηλαδή, μέσα στο ΕΣΠΑ τη Περιφέρεια Τέρα Ελλάδα με 1 εκατομμύριο 998.000 για την ακρίβεια της αναστήλωσης ενός πολύ σημαντικού κτιρίου του Ιστορικού Κέντρου της Χαλκίδας. Και αναφέρομαι φυσικά στην οικία της Οδουπαίδων που βρίσκεται εδώ δίπλα μας. Μια πράξη που γίνεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που έχει καταθέσει ο Δήμος Χαλκιδέων μέσα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και η οποία με δικαιούχο την Φορή Αρχαιοτήτων έβια η οποία θα αναλάβει και την... Η υλοποίηση θα προχωρήσει με απρόσκοπτη χρηματοδότηση το αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι μεγάλη, μια μεγάλη χαρά και επιτυχία της Φορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας να βρισκόμαστε στη θέση να ξεκινήσουμε τώρα την αποκατάσταση και αναστήλωση αυτής της ικιας πολύ χαρακτηριστικής της Οθωμανικής περίοδου για την πόλη, το πόσιμο, για την πόλη της Χαλκίδας. Η οικία Πέδων μαζί με, το, με την οικία του Βάιλου, μαζί με το Τζαμί, ε, το Εμίρ Ζαδέ, μαζί με την Αγία Παρασκευή που αυτή τη στιγμή και αυτή αναστηλώνεται, θα αποτελέσει ε, ένα σημαντικό κτίριο γιατί είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό κτίριο ε, γεμάτο με διακοσμητικά στοιχεία. Ε, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και δεν μένει τώρα παρά να αρχίσει η αυτοεπιστασία. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω μεγάλες ευχαριστίες και στην Υπουργό Πολιτισμού, στην κυρία Αλίνα Μενδώνη. Πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο έρχεται να ενώσει ένα πάζλ άλλων έργων πολύ σημαντικών για αυτή την ιστορική περιοχή. Στο Δήμο Χαλκιδέων είχαμε υποβάλει πλήρη φάκελο. Ε, και είμαστε σε συνεργασία και με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ε, στα πλαίσια του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Για ακόμα μια φορά η συνέργεια της Περιφέρειας Θερές Ελλάδος, του Δήμου Χαλκιδέων και βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων φέρνει ένα ακόμα πολύ σημαντικό... Μια ακόμα πολύ σημαντική ψηφίδα στο όμορφο ιστορικό κέντρο της Χαλκίδας, δίνοντας τη δυνατότητα να ξαναζωντανέψει ένας ακόμα πυλώνας στην ιστορική και πολιτιστική διαδρομή που οφείλουμε να δημιουργήσουμε για την πόλη της Χαλκίδας.